Καλημέρα, παιδιά! Τι κάνετε, πώς είστε! Στην υγεία σας! Κάθε φορά έχουμε και διαφορετικό ρόφημα. Σήμερα που τραβάω αυτό το βίντεο είναι η πρώτη ημέρα που έξω βρέχει. Έχουμε επισήμως φθινοποράκι. Έχω έτοιμη να στολίσω το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αν με ρωτάς, αλλά θα κρατηθώ. Σήμερα επιστρέφουμε πολύ αγαπημένο βίντεο. Θα τεστάρουμε viral TikTok hacks. Είμαι γλώσσα. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, δηλαδή έχω βρει αριστουργήματα. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι πιο δύσπιστος και ταχύποπτος άνθρωπος που γνωρίζω. Εντάξει, όχι, υπερβολή. Δεν πιστεύω λέξη από αυτά που μας λένε. Υπερβολή. Το πρώτο λοιπόν μας λέει ότι ό,τι και αν γράψουμε σε ένα χαρτί, αν πάρουμε έναν αναπτήρα και το περάσουμε από πάνω, θα σβηστεί. Πάρα πολύ βολικό αν ισχύει. Πάω να φέρω χαρτί. Είμαι γλώσσα. Θα γράψω. Είμαι γλώσσα. Subscribe. Subscribe. Έχω και έναν αναπτήρα από το 1825 που απεικονίζει μία νεαρά. Εγώ γιατί νιώθω ότι θα καεί το χαρτί. Η λογική λέει ότι θα καεί το χαρτί. Ναι, θα καεί το χαρτί. Το περνάω μετά την ευκαιρία, το ξανικό τυπάκι. Αυτό δεν σβήνει καλά. Όταν σας λέω εγώ να μην πιστεύετε λέξη από αυτά που μας δείχνουν. Λέξη, τίποτα. Τίποτα. Υπερβολή. Α, προτιμώ τη στάμπα του Μπλάνκο. Υπάρχει ωστόσο ένα παρόμοιο κάπως hack, το οποίο δείχνει ότι άμα γράψουμε κάτι σε μία κόλλα, χρησιμοποιήσουμε και αυτά τα φωσφορή. Αυτά πώς λέγονται τυπογραμμιστικά, φωσφορούχα. Πάλι λέει σβήνει άμα περάσει από πάνω σίδερο. Είναι κάπως παρόμοιο, χωρίς ωστόσο να διακινδυνεύεις να κάψεις το σπίτι σου. Έχω πάρει και αυτό το οποίο έχει, είναι shiny silver, δηλαδή έχει στρασάκια πάνω. Να δούμε αν θα καταφέρει να αφαιρέσει και τα αστεράκια. Αυτό για κάποιο λόγο το πιστεύω πιο πολύ. Αυτό είναι το γλώσσι. Είμαι γλώσσι. Αυτό είναι το με τα στρασάκια που λέτε. Απέσιο. Τέλος πάντων. Και θα βάλω και λίγο από αυτό. Εδώ είναι το σίδερο το οποίο έχει αρχίσει να καίει. Θέλω να πατήσετε παύση και να μου πείτε αν πιστεύετε ότι όντως θα το σβήσει. Θα γράψω κιόλας κάτι για να δούμε. Μήπως αυτό το σβήσει. Παιδιά, τίποτα! Μια κοροϊδία! Ας είναι. Για το επόμενο θα χρειαστούμε ένα αυγουλάκι. Αυτό που μας λένε είναι να πάρουμε ένα αυγουλάκι, το οποίο δεν το έχουμε βράσει. Να κάνουμε εδώ πέρα μία τρυπούλα με μία μπινέζα και να το βάλουμε έτσι να βράσει. Γιατί και καλά μετά ξεφλουδίζεται πολύ εύκολα. Πιστεύω θα σπάσει απλώς το αυγό, ρε. Α, την κάναμε εδώ πέρα την βουλίτσα. Δεν θυμάμαι αν πρέπει να το βάλω έτσι για βράσιμο. Είναι δυνατόν. Α, όχι, το βάζεις χωρίς την πινέζα. Εν τω μεταξύ, το συγκεκριμένο τον τυπά, τον παρακολουθώ πάρα πολύ στο TikTok. Κάνει πολύ ωραίες συνταγές. Οπότε θα απογοητευτώ διπλά αν δεν πετύχει. Και μας έχει κοροϊδέψει και αυτός. Θα πάρω γκαζάκι. Α, το αυγό δεν το έβαλα μέσα. Ό,τι να είναι. Συμβαίνει κάτι εδώ κάτω. Μην ξανατοκούνται σε αυτόν τον ήχο. Έχω την εντύπωση ότι ένα αυγό θέλει γύρω στα 7 λεπτά για να γίνει βραστό και στα 5 για να γίνει μελάτο. Έχω πολύ λάθος εντύπωση. Εγώ θα το αφήσω 7 λεπτά για να είμαστε σίγουροι. Ρε, δείτε τι ωραία που είναι. Βρέχει. Μαγεία. Η αλήθεια είναι ότι όταν βράζω αυγά, τα βράζω πολλά μαζεμένα σε κατσαρόλες. Σε μία κατσαρόλα. Έχω πολύ καιρό να πάρω ένα μπρίκι για να βράσω ένα μόνο αυγό. Αλλά δεν νομίζω να θέλει πάνω από 6 λιτάρια, παιδιά. Θα το βγάλω, θα το κλείσω. Έφτασε η ώρα της αλήθειας για το αυγό, να δούμε αν η Κινέζα έκανε τίποτα ή τζάλου βιδευτήκαμε. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Φαντάζομαι πως όχι. Εδώ να το, έχει σπάσει από μόνο του. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις, ξεφλουδίζει όντως πάρα πολύ εύκολα. Άμα εξαιρέσεις αυτό εδώ πέρα το κομματάκι το οποίο κόλλησε εδώ πάνω. Πολύ ωραία τα πουλάκια. Για το επόμενο μας hack θα χρειαστούμε ένα ποτήρι νερό, το έχω φέρει ήδη. Θα μεταφερθούμε λίγο κάτω στο τραπεζάκι. Φίλοι μας εκεί πέρα στο TikTok λένε ότι άμα πάρουμε ένα ποτήρι νερό και βάλουμε δύο μπαταρίες, μία μπαταρία από τη μία μεριά και μία μπαταρία από την άλλη, θα δημιουργηθεί αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Μεταφέρθηκα κάτω γιατί χρειάζομαι μια επιφάνεια στην οποία θα κουμπάει το ποτήρι. Έχουμε εδώ πέρα το ποτηράκι μας με το νερό. Θα πάρω δύο ίδιες μπαταρίες, δεν νομίζω να παίζει ρόλο, αλλά okay. Από ό,τι είδα θέλει τα θετικά, το συν από την κάθε μπαταρία. Αρχικά με γινόταν αυτό θα με φόβιζε. Οριακά δεν θέλω να συμβεί. Ωραία. Ωραία τα παπουτσάκια σου, παιδί. Πολύ ωραία. Να βάλουμε τα αρνητικά. Ένα θετικό, ένα αρνητικό. Ρε, είναι μία μπουρδα και μισή. Το επόμενο hack που λέτε μας υπόσχεται ότι αν θέλουμε να έχουμε γυαλιστερές επιφάνειες, γυαλιστερές βρύσες κλπ. Στο μπάνιο για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε οδοντόβουρτσα. Ωραία, ήμουν σίγουρη θα το πω λάθος. Οδοντόκρεμα με ξύδι, να τα ψεκάσουμε, να τα τρίψουμε και θεωρητικά θα έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Θα μεταφερθούμε στο μπάνιο. Okay, αυτό το λες γυαλιστερόλ έχει αυτά εδώ πέρα από τα άλατα. Θα περάσω πρώτα την οδοντόβουρτσα. Ο φωτισμός εδώ πέρα είναι creepy. Οδοντόκρεμα. Εδώ θα είναι το μεγάλο challenge, θα δούμε αν θα τα πάρει αυτά. Βάλουμε λίγο ξυδάκι από πάνω. Ωραία. Βρωμοκοπάει.
επιτέλους, Παναγιά μου, ένα χαρίσιμο hack. Καλέ, το Γιάννης όντως. Αν με ρωτάς, είμαι πολύ χαρούμενη που από αυτό εδώ πέρα το βίντεο καταφέραμε να βρούμε παρέα ένα hack το οποίο λειτουργεί καταπληκτικά. Έχω πάρει τα πάνω μου και με αυτή την αισιοδοξία την κρατάμε και πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι κάπως παρενθερές. Πάλι μας λέει να πάρουμε ξυδάκι και να βάλουμε Coca-Cola. Αυτό να το ψεκάσουμε σε ένα καθρέφτη και θεωρητικά πάντα το κάνει τύπου λαμπίκο. Okay. Μου έχουν δώσει ένα λόγο να τους πιστεύω αυτή τη στιγμή. Να το κάνουμε πάλι σε αυτόν εδώ πέρα τον καθρέφτη, ο οποίος είναι καθαρός μεν, αλλά συγχρόνως έχει αρχίσει να σκονίζεται. Θα πάρω χαρτί, θα βάλω εδώ πέρα έτσι λίγο ξύδι, πάρω την Coca-Cola. Έχει γίνει αυτός ο αφρός. Βασικά θα σας πω, θα το κάνουμε σε αυτόν εδώ πέρα τον mirror. Το καθάρισε, αυτό το πετύχαμε. Ωστόσο δεν θεωρώ ότι κάνει κάτι καλύτερο από το Άζαξ. Είναι ένα hack το λες και άχαριστο, ας πούμε. Λοιπόν, αγαπημένα μου πλάσματα, ξέρω ότι θα σας πέσει βαρύ, αλλά φτάσαμε στο τελευταίο hack. Αν δεν έχουν πιάσει μία φορά όλα αυτά που κάναμε μέχρι τώρα, πιστεύω ότι αυτό δεν θα πιάσει 100. Ο λόγος είναι ότι έχω φάει τον τόπο για να βρω το eyeliner μου. Γενικότερα, εγώ το eyeliner δεν θα το φορέσω πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Οπότε είχα πετάξει όλα τα eyeliner που είχα αγοράσει και είχα κρατήσει μόνο αυτό από Real Beauty, που είναι το αγαπημένο μου. Αλλά το κακό με το να πετάς τα πάντα και να κρατάς ένα προϊόν είναι ότι υπάρχει πιθανότητα να το χάσει. Καλή ώρα. Κάπου μέσα στο σπίτι είναι, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Οπότε έχω πάρει ένα eyeliner pencil. Το hack μας λέει ότι υπάρχει ένας τρόπος να βάζεις το eyeliner σου χωρίς να παθαίνεις πονοκέφαλο. Κρατάς το μολυβάκι εδώ και γυρνάς απότομα το κεφάλι σου και γίνεται η γραμμή έτσι όπως πρέπει να γίνει. Μου φαίνεται απειλητικό. Τοποθετώ το μολυβάκι μου εδώ και με το 3 θα γυρίσω. Θα βγει βλακία, το πιστεύω. 1, 2, 3. Αποκλείεται! Είναι από αυτές τις αντιδράσεις που έχει στα thumbnail που είσαι σε φάση, αλλά το πραγματικό. Θα το προσπαθήσω και με το αριστερό, ωστόσο. Εντάξει, υπερβολική εγώ, αλλά άμα αυτό ήταν όντως eyeliner, όχι το pencil, αλλά το άλλο που σχηματίζει και μεγαλύτερες γραμμές, θα είχε γίνει ένα πολύ ωραίο τίμιο eyeliner. Τώρα με το αριστερό νιώθω σαν πεντάχρονο. 3. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον cringe αυτό. Bombastic side eye. Βγήκε, απλώς ίσως. Θέλει και μια επιδιόρθωση, ρε παιδί μου. Έχω μάθει να εκτιμώ τα απλά πράγματα στη ζωή, ας πούμε. Το να πετύχει ένα hack στο YouTube. Πόσο χαίρομαι που κλείνουμε με επιτυχία. Και αυτό από το επόμενο βίντεο να αρχίσουμε να μιλάμε από το πάτωμα. Παλιά, όταν κάναμε τα challenges και όλα αυτά τα βίντεο, τα καθημερινά οριακά, καθόμουν κάτω στο πάτωμα. Αισθανόμουν μεγαλύτερη σύνδεση με την κάμερα, άρα με εσάς. Το τρίποδο δεν μου κάθεται καλά, δεν ξέρω γιατί έτσι. Γράψτε μου όλες τις ιδέες που έρχονται στο μυαλό σας. Ό,τι σας έρθει σε αυτό εδώ πέρα το μυαλό. Πηγαίνετε κάτω στα σχόλια και γράψτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε μέχρι εδώ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε πολύ. Τι λέγαμε, like, ciao, bye.